Ήδη με τα επιλυτικά email στην νηπιαγωγή άλλαξαν επαρχία, έφυγαν από τη Λευκωσία και πήγαν Λεμεσό. Φαίνεται, Νικήτα, ότι έχουν σταλεί συνολικά 7 μηνύματα το τελευταίο 24ωρο σε ό,τι αφορά τα νηπιαγωγεία. Το email είναι το ίδιο, το οποίο αναφέρει ότι ήθελαν 80.000 σε bitcoins, αλλιώς θα ανατείναζαν τα σχολεία. Φαίνεται ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σταλεί 7 email. Μάλιστα, όπως είχαμε πει από χθες, τα δύο είχαν σταλεί χθες το πρωί. Το τρίτο φαίνεται να εντοπίστηκε από διευθύντρια σχολείου αργά το απόγευμα και να ενημέρωσε τις αρχές. Δύο είχαμε και σήμερα το πρωί σε Στρόβολο, αλλά και σε άλλη περιοχή της Λευκωσίας, καθώς επίσης και ένα email φαίνεται να έχει σταλεί σε σχολείο στην Λεμεσό. Στο γραφείο η καταπολέμηση ηλεκτρονικού εγκλήματος γίνεται αγώνας δρόμου, έτσι ώστε να εντοπίσουν τον άγνωστο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτά τα email, έτσι ώστε να μην στείλει άλλα email σε άλλα σχολεία.